Μέσω τη Νέα Σύμβαση, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προχωρήσει στη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τη στήριξη και διευκόλυνση μικρομεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων συνολικού ύψους 2 δι ευρώ. Η τελετή υπογραφή τη Συμφωνία πραγματοποιήθηκε στα νέα γραφεία τη HDB. Παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξη και Επενδύσεων κ. Άδων Γεωργιάδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξη και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση, του Υφυπουργού Οικονομικών Αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα κ. Γιώργου Ζάβου και του Διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο κ. Γιάννη Τουρνάρα. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέτησαν ο Διευθύνων Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και ο Επικεφαλής του Τμήματο Χρηματοδοτήσεων τη ΕΤΕΠ για την Ελλάδα. Μετά την υπογραφή τη Νέα Σύμβαση, ο Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή τη ΕΤΕΠ, κ. Χρήστο Ταϊκούρα, δήλωσε Ω Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χαιρετίζω την υπογραφή τη σημερινή Δανειακή Σύμβαση. Μια δανειακή σύμβαση συνολικά 400 εκατομμυρίων ευρώ με την ΕΤΕΠ, με στόχο τη στήριξη και παροχή ρευστότητα σε μικρομεσαίε και μεγαλύτερε επιχειρήσει μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων τη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τι επιπτώσει τη πανδημία. Έτσι επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ο κοινό μας στόχος να διασφαλίσουμε μια ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ΕΑΤ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου υγειονομικής κρίσης, έχοντας ενισχύσει με ρευστότητα συνολικού ύψους 7,8 δις ευρώ τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Η σημερινή υπογραφή συμπίπτει με τα εγγένεια των νέων γραφείων της ΕΑΤ.